Λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσε ότι είναι πλέον γεγονός η γέννηση του παιδιού του. Είμαι πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου και σαν κάθε πατέρας νιώθω ότι το μωρό μου είναι καταπληκτικό. Το μωρό γεννήθηκε στις 7:26 το πρωί ώρα Ελλάδας και ζύγιζε 3 κιλά και 260 γραμμάρια, όπως έγραφε και η επίσημη ανακοίνωση που τοποθετήθηκε αργά το βράδυ στην αυλή του παλατιού, όπου ο κόσμος μαζεύτηκε για να τραβήξει φωτογραφίες. Ο μέλος της βασιλικής οικογένειας είναι το 7ο στην σειρά για το θρόνο και το 8ο εγγόνι της βασίλισσας Ελισάβετ. Η επόμενη ανακοίνωση αναμένεται σε 2 ημέρες, οπότε και όλοι θα έχουν την δυνατότητα να δουν το μωρό αλλά και ολόκληρη την οικογένεια. Δίπλα στη Μέγαν Μάρκλ βρίσκεται η μητέρα της από τις 16 Απριλίου, ενώ παρόν κατά τη διάρκεια του τοκετού ήταν και ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος δήλωσε έκπληκτος αλλά περήφανος για τη σύζυγό του. Ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία που θα μπορούσα να φανταστώ. Το πώς οι γυναίκες κάνουν αυτό που κάνουν είναι πέρα από κάθε λογική. Μεταξύ των διεθνών προσωπικότητων που ευχήθηκαν στο ευτυχές ζευγάρι είναι η Τερέζα Μέι αλλά και η Μισελ Ομπάμα. Η Μέγαν και ο Χάρι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα για το όνομα που θα δοθεί στο μωρό, αλλά όπως φαίνεται τα επικρατέστερα είναι Άρθουρ, Τζέιμς ή Αλεξάντερ. Το παιδί δεν θα φέρει αυτομάτως τον τίτλο του πρίγκιπα, καθώς οποιοδήποτε τίτλος θα πρέπει να δοθεί από την βασίλισσα.